Καλημέρα. Συγγνώμη, δεν υπάρχει μια περίοδος κάποιες μέρες ξεκούρασης πριν τον αγώνα? Τι γίνεται? Εγώ πάντως μαθαίνω πως όλο και περισσότεροι θέλουν να έρθουν μαζί σας. Τι γίνεται? Α, ναι, έρχεσαι εσύ μαζί μας, να το λοιπόν, καλύψεις οπτικοακουστικά. Ναι, το είπαμε και την άλλη φορά. Δεν μπορεί να λείπει το υλικό αυτό από τη συλλογή σας. Λοιπόν, για να μάθουμε, τι νεότερα? Λοιπόν, σήμερα κάναμε την τελευταία μας προπόνηση. Νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμες να φύγουμε, να βγούμε στο αεροπλάνο, να το απολαύσουμε. Κάθε μέρα θα φεύγει μέχρι την Παρασκευή να μαζευτούμε στο αεροδρόμιο της Αθήνας, να φύγουμε όλοι μαζί. Επίσης, χθες μάθαμε και ότι ολοκληρώθηκε και ο ρυθμός που θα αγωνιστούν στην Πατάγια σε όλες τις κατηγορίες, ανά όλο τον κόσμο, που είναι 800 συμμετοχές. Τι πάθατε? Πάθατε γεφυλικό, έτσι? Εντάξει, υπάρχει ψυχραιμία νομίζω. Ναι, αυτό βλέπω εγώ ότι το κάνετε, όπως λέμε, για την πάρτι σας. Δεν αγχώνεστε. Καλά, εντάξει. Δεν βλέπετε. Δεν υπάρχει αθλητής. Ο καλύτερος αθλητής του κόσμου αγχώνεται την ώρα που μπαίνει μέσα στον αγώνα. Κοιτάξτε όμως, τέτοιου μεγέθους αθλητικές διοργανώσεις θέλουν ψυχραιμία. Διαφορετικά. Θέλουν ψυχραιμία, αλλά πάντα υπάρχει. Όταν μπαίνεις μέσα, λίγο χάνεσαι στην αρχή, στα πρώτα δευτερόλεπτα και μετά. Όπως αλλά και είναι έχει... πολλοί αθλητές. Είναι μέχρι να πατήσουμε την δυνάμω της Πατάγιας. Όπως και να έχεις συμμετοχές σε διοργανώσεις, από μόνο το αποτελεί νίκη. Ό,τι δηλαδή και να κάνεις. Και μόνο που φτάσεις εκεί και θα μπεις σε κάτι τόσο μεγάλο και κάτι τόσο καινούριο, είναι τρομερή εμπειρία. Οπότε είναι τεράστια αυτό που θα ζήσουμε. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, ευχόμαστε όλη αυτή την προπόνηση να επιδώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον καθένα ξεχωριστά και ομαδικά. Και όλο αυτό βέβαια δεν θα το καταφέρναμε αν δεν είχαμε κοντά μας τους ανθρώπους της Ιππίας, τον κόσμο της Ιππίας, τα τοπικά καταστήματα, οι τοπικές επιχειρήσεις που μας βοήθησαν, ο Δήμαρχος της Ιππίας και ο ΑΣ, το Δέλτα Σίγμα του ομίλου μας. Και επίσης έχουμε να πούμε ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια έγινε μια σπουδαία παρέμβαση από το συντοπίτη μας και πρόεδρο κύριο Γιάννη Κλαγιωτάκη, ο οποίος γενικά και άλλες φορές στο παρελθόν έχει βοηθήσει τον Όμιλο και στις εξοπλισμούς και καταστάσεις με τον τρόπο που μπορεί, αλλά και σε αυτή την προσπάθεια κινητοποιήθηκε αμέσως και έκανε μια παρέμβαση στο Υπουργείο Αθλητισμού μέσω του κυρίου Βρούτσι, το οποίο ευχαριστούμε και εκείνον και τον κύριο Κλαγιωτάκη φυσικά πάρα πολύ, ώστε να δοθεί μια επιχορήγηση στον Ναυτικό Όμιλο και σαν Ναυτικό Όμιλο συνολικά, αλλά και για το ταξίδι αυτό της Θαϊλάνδης. Οπότε γενικά μας συγκινεί και μας χαροποιεί το γεγονός ότι υπάρχει κινητοποίηση από φορείς, ανθρώπους, πολιτικά πρόσωπα. Από τους συντακτούς μας. Ναι, και κυρίως δηλαδή όλοι νιώθουμε μια ένωση όσον αφορά το κομμάτι της Ιππίας. Δηλαδή όλοι έχουν δει την προσπάθεια και αυτό είναι το καλύτερο για εμάς. Ελπίζουμε να χαρούν και αυτοί με τις χαρές μας εκεί όσους μέρες θα λείπουμε. Είμαστε σίγουροι βασικά γι' αυτό. Μην ξεχνάμε ότι στην όλη προσπάθειά μας, με όσα χρόνια ασχολείται ο καθένας μας, αλλά τώρα πριν το παγκόσμιο, τις προπονήσεις τις έχει αναλάβει η Νάνση, η κυρία Καραϊντρού, και ο κύριος Βαγγέλης Γρίβας. Και μάλιστα η Νάνση δυσκολεύεται γιατί έχει διπλό ρόλο. Είναι διτός ο ρόλος της, είναι και αθλήτρια, αλλά πρέπει να διαχειριστεί και το άγχος του αθλητή και το άγχος των αθλητριών της που θα κατέβουν εκεί. Και χάρη σε αυτούς έχουμε καταφέρει να φτάσουμε εδώ. Να φτάσουμε μέχρι εδώ. Είναι ξεκάθαρο. Ωραία, φωνάξουμε για το διακουμάκι εδώ, φωνάξουμε ένα σιτία για να κλείσει το ωραίο μας πρωινό και η τελευταία μας προπόνηση. Σήμερα που δεν ήμουν στο νερό. Λοιπόν, έλα, χεράκι και φοράς ένα σιτία. Ένα, δύο, τρία. Σιτία!